συνεργάστηκε προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η τοπική αρρύθμιση από την οποία παρευρίσκεται, στην εκπαιδευτική δράση επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτική για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους εδώ. Για όσους δεν μας γνωρίζετε, η εταιρεία μας είναι στον χώρο της αγοράς εργασίας εδώ και 25 χρόνια. Ασχολείται εθελοντικά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων με τέτοιου είδους δράσεις, όχι μόνο στον χώρο της εκπαίδευσης όπως είναι η σημερινή, στον χώρο της επιχειρηματικότητας, της εργασίας, του εθελοντισμού και των ερασιτεχνικών ασχολιών. Η δράση λοιπόν η σημερινή, Career Pathway Youth, έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την συμβουλευτική. Δηλαδή, είσαστε σε μία φάση, εσείς οι μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου, που προετοιμάζεστε για να δείτε τι επάγγελμα θα κάνετε στο μέλλον. Όλα λοιπόν χρειάζονται ένα πρόγραμμα και μία πολύ προσεκτική ενημέρωση για το πώς διαλέγουμε την εκπαιδευτική μας επιλογή, για το πώς δηλαδή διαλέγουμε τις σπουδές μας, το πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε να περάσουμε και πώς μέσα από τις σπουδές μας μπορούμε να κατασταλάξουμε σε ένα επάγγελμα που θα αγαπάμε πολύ και θα το κάνουμε σωστά. Θα ήθελα λοιπόν από αυτό εδώ το βήμα, πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Δήμο της Τρίπολης, τον Δήμαρχο, τον κύριο Τζούμι. Κυρίως τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μακαρούνη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Είχαμε άψογα το τελευταίο καιρό για να γίνει πραγματικότητα η σημερινή δράση. Στη συνέχεια, θα ήθελα από αυτό εδώ το βήμα να ευχαριστήσω την Διευθύντρια του Μουσικού εδώ σχολείου, την κυρία Καθαρίδου. Αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς. Κύριε Περεφρακέ, Διευθυντή Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στην εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Τρίπολης, παρέα με την Skywalker, και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκρίτζαλη που μου πρότεινε αυτή τη δράση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Γαλινό, που επέτρεψε να γίνει αυτή η εκδήλωση σε εργάσιμη ώρα, σε πρωινή ζώνη, και φυσικά και τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι αγκάλιασαν αυτή την πρόταση, και εσάς που παραβρίσκεστε εδώ. Καλημέρα σας. Κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, πραγματικά, νομίζω είναι μια όμορφη μέρα σήμερα. Είναι μια μέρα ενημέρωσης. Επιτρέψτε μου με δύο λόγια να σας πω τι έζησα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θα με καταλάβετε. Ήμουν σε ένα συνέδριο λοιπόν που αφορά τη γενοτομία. Εκεί έκανε εισήγηση ένας καθηγητής πανεπιστημίου πληροφορικής σε υπολογιστές. Ενώ τον ξέρω τον άνθρωπο, πάντα μιλάει από αυτά που ξέρει, έβγαλε το κινητό του και λέει επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάποια πράγματα από το κινητό μου. Διάβασε ένα χαιρετισμό στο συνέδριο. Στο τέλος το ρώτησα και μου λέει αυτός είναι ο χαιρετισμός που μου έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Έβαλα μέσα λέει τα στοιχεία, τους εισηγητές, το θέμα του συνεδρίου και μου έβγαλε ένα χαιρετισμό. Τι θέλω να πω με αυτό. Ζούμε σε μια νέα εποχή. Θα ζήσετε σε μια εντελώς διαφορετική κοινωνία από ό,τι ζούμε σήμερα. Είναι μπροστά μας, παιδιά. Πρέπει να προετοιμαστείτε, να οπλιστείτε. Δεν το λέω για κακό. Είναι καλό. Είναι εξέλιξη της κοινωνίας. Όπως κάθε φορά όμως και σε κάθε εξέλιξη πρέπει να πάρουμε τα θετικά στοιχεία. Τα στοιχεία που θα βοηθήσουν το άτομο, αλλά κυριότερα την κοινωνία μας να πάει μπροστά. Λοιπόν, όπως ακούσατε, εγώ είμαι ο Γιώργος, είμαι σύμβουλος εκπαίδευσης, ανήκω στην ομάδα της Λάβορα. Με λίγα λόγια, που κάνουμε, διαμορφώνουμε το μέλλον σας μέσα από τα διάφορα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουμε, βοηθώντας το κάθε παιδί
να βρει το επάγγελμα και τις σπουδές που του ταιριάζουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Είμαι λοιπόν σύμβουλος εκπαίδευσης και να πω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δικής μου δουλειάς είναι ότι πρέπει καθημερινά να ενημερώνομαι, να πληροφορούμε για όλα τα νέα, για όλες τις εξελίξεις, τις τάσεις που ισχύουν στην εκπαίδευση και φυσικά στην αγορά εργασίας. Γιατί για να μπορώ να απαντώ σε οποιοδήποτε ερώτημα έχει να κάνει με σπουδές, επαγγέλματα, σχολές κτλ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες είναι διαχρονικές. Ασχολούμαι με το αντικείμενο 10 χρόνια, ήμουν νέος και γέρασα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες τις ακούω πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι παρόμοιες. Είτε σκεφτώ τον Γιώργο πριν από 10 χρόνια στο γραφείο, είτε σκεφτώ τον Γιώργο σήμερα, έρχονται γονείς, μαθητές και κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πιο διαχρονική, πιο κλασική ερώτηση που ακούω πάντα, ποια πιστεύετε ότι είναι? Τι μπορεί να με ρωτάνε? Η ερώτηση αυτή έχει να κάνει πάντα με το ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Έρχονται πάντα και με ρωτάνε λοιπόν τι μπορώ να σπουδάσω, τι δουλειά να κάνω, έτσι για να έχω σίγουρα λεφτά. Ναι. Τι να έχω σίγουρα λοιπόν, τι να κάνω για να έχω σίγουρα λεφτά και ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Όπως και να έχει επαφή με όλους εσάς και τόσα νέα παιδιά όπως είστε εκεί σε αυτή την εκδήλωση και για όλο αυτό που εσείς ετοιμάζετε να δώσει αγάπη, ούτως ή άλλως θα ήθελα πολύ να είμαι σε οποιοδήποτε μέρος, πολύ περισσότερο στην Τρίπολη. Ξέρετε ότι έχω γεννηθεί στην Τρίπολη, έχω ζήσει τα πρώτα μου χρόνια εκεί. Είναι πολύ με τιμά το ότι με καλείτε. Μπράβο, έτσι να δω λιγάκι. Πω, μπράβο, παιδιά. Τι ωραία, τι ωραία. Για χαρά σας. Έτσι, επειδή δεν θέλω να σας καθυστερήσω και επειδή αυτά που θα μάθετε εκεί και αυτά που θα κάνετε εκεί είναι πολύ πιο σημαντικά από τη δική μου παρέμβαση σήμερα από εδώ, θέλω να σας πω έτσι δύο-τρία πράγματα που έχω σκεφτεί εν ώψη αυτής της εκδήλωσης. Σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τι και τη συμβουλευτική σταδιοδρομία και τι ρόλο μπορεί να παίζει αυτό στη φάση που είστε εσείς και καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών, αλλά όχι μόνο. Φορείς όχι μόνο της πολιτείας, αλλά και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει τελείως εμφανές σε όλους μας. Κοιτάζοντας λίγο τα στατιστικά και βλέποντας τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, ενώ η γενική ανεργία μειώνεται αρκετά, παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τα ποσοστά νεανικής ανεργίας παραμένουν ψηλά. Και αυτό, το 2024, νομίζω ότι όχι απλώς θα έπρεπε να μας προβληματίζει, αλλά να μας βάζει να σκεφτούμε τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου συνολικά. Τι φταίει, φταίει ο γυαλός που φταίμε εμείς, φταίει ο γυαλός που είναι στραβός, φταίει κάτι στραβά αρμενίζουμε. Κάτι πάντως σίγουρα δεν γίνεται όπως ακριβώς πρέπει. Την ίδια στιγμή ξαναλέω που δίνουμε και έχετε τη δυνατότητα εσείς ως νέοι άνθρωποι να έχετε πρόσβαση στη γνώση, να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε αγαθό, να είναι πολύ πιο ανοιχτά όλα από ό,τι ήταν για τους γονείς, τους παππούδες μας.